δημοτικό στάδιο βάρηση αναμέτρηση ανάμεσα στον Αστέρα Βάρης και τον Εθνικό Πειραιά έχει ολοκληρωθεί για την τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Μαζί μας έχουμε στην αίθουσα τύπου του σταδίου βάρηση τους δύο προπονητές. Αριστερά ο κύριος Γιώργος Καβάσης, δεξιά ο κύριος Βαγγέλης Χαντές, με τον οποίο και θα ξεκινήσουμε ως φιλοξενούμενοι. Κόουτς, ο λόγος εσάς να μας πείτε την εικόνα του αγώνα. Νομίζω ότι ήταν πολύ περασμένο. Στο πρώτο μήκο θα είχαμε κάνει το εμείς το πρώτο μήκο κάτι τελικό να πάρει. Εμείς είχαμε τις ευκαιρίες όμως στο πρώτο μήκο να κάνουμε στο ένα πολύ παρόν με μεγάλο προβάτσιμα. Από εκεί και πέρα όμως η εμφάνισή μας στο πρώτο μήκο είναι πολύ περιβατική. Και από λυσικά είπε ότι αυτό για την εικόνα μας αυτό είναι. Δεν πήγαμε να δούμε στο πρώτο μήκο του παιδιού, ούτε είχαμε την ευκαιρία που πρέπει να τελειώσουμε το μάτς, δεν χάσαμε πάρα πολύ. Δώσαμε το δικαίωμα στην Πάρη να περιμένει να δει τις στιγμές της. Νομίζω ότι ο τέλος προσπάθησε να πιέσει καλύτερα στους οδηγούς μας στο γήπεδο. Πήγε ένα πολύ ωραίο γκολ, μπορεί να είναι και τυχερό, αλλά όπως και να είναι ένα πολύ ωραίο γκολ. Το πληρωθήκαμε. Και είναι για δεύτερη ο σοβαρό παιχνίδι του Σάρα που εμείς προηγούμαστε και δεν μπορούμε να καλύψουμε και να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι πρόβλημα όταν είσαι μια ομάδα η οποία θέλει κάτι το αριθμό και έχει και την ιδιότητα που έχουμε εμείς. Είμαστε μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή και πρέπει να βρούμε τη δύναμη, τους τρόπους που μπορούμε και τώρα να δούμε και τι να κάνουμε και στην ομάδα να διαχειριστούμε όλο αυτό και να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω το δείξαμε κατά διαστήματα σήμερα το χρόνο, αλλά μόνο αυτό. Θέλαμε να μας στείλετε και ένα μήνυμα στον κόσμο του Εθνικού που ήρθε σήμερα εδώ στη Βάρη. Τι έχετε να τους πείτε? Να τους πω συγγνώμη για τη διαδίκτυα του εσάς παιχνίδι στην Άγνο μας έχει στηρίξει μας μια σε κάτι και καταφέρουμε να πάμε το τρίποντο. Δείχνουμε μέχρι τώρα ότι έχουμε κάποια σπαμπανεβάσματα. Δεν θέλω να δεχτώ ότι επιλέγουμε παιχνίδια. Έχουμε δείξει τι μπορούμε να κάνουμε στην ομάδα. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να σταθεροποιηθούμε πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε να καλύψουμε το πάνω μετά τους. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Χαντή. Να περάσουμε στον κύριο Γιώργο Καβάση, τον προπονητή του Αστέρα. Coach, περιμένουμε από εσάς τη σκέψη σας λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα. Καλησπέρα, Ελμούνα. Γνωρίζαμε ότι σήμερα παίζαμε απέναντι σε μια ίσως από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα. Ένα σωματείο νομίζω ότι είναι οι άλλες κατηγορίες και βάσει δυναμικής και σίγουρα έχουν πάρα πολύ καλό στο ένα πολύ καλό προπονητή. Και είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Οπότε, σε συνάρτηση με το προηγούμενο αποτέλεσμα στον Ελυσιακό, θεωρώ ότι ένα μάτς που έδειξε το 93, ενώ η εικόνα ήταν για να κερδίζουμε, δεν πήραμε τίποτα. Είχαμε έναν διπλό άγχος, γνωρίζοντας ότι στην επόμενη εβδομάδα έχουμε και ρεκόρ, ότι πρέπει από αυτό το μάτς να πάρουμε βαθμούς. Βαθμούς ή βαθμό. Γιατί έχουμε μια συνέχεια δύσκολων παιχνιδιών με πολύ άλλες ομάδες. Οπότε είχαμε ένα επιπλέον άγχος. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι τεχνιστικά με το μάτς όπως το είχαμε σχεδιάσει. Στο πρώτο επίπεδο όντως είχε την υπεροχή ο Εθνικός και είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε στο γενικό. Είχαμε πώς θα κλείσουμε τους χώρους και να βρούμε, επειδή είναι μια ομάδα που επιτίθεται με πάρα πολλούς παίχτες ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, να βρούμε τη στιγμή μας στην αντεπίθεση να έχουμε κάποιο γκολ. Θεωρώ ότι ειδικά στο πρώτο επίπεδο ένα δικό μας αγωνιστικό λάθος έφερε και τον γκολ και έδωσε μεγαλύτερη όθηση στον αντίπαλο στο να μας επιχειρήσει να βάλει και να πέφτει το παρόλο αυτά. Στο ημίχρονο είπαμε κάποια πράγματα. Βρήκαμε ανεβαίνοντας λίγο πιο ψηλά στο γήπεδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά στο πέρασε ο χρόνος αποκτήσαμε και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ήρθε τον γκολ προς το τέλος. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο γκολ. Και αν ήμασταν και λίγο τυχεροί, ίσως επειδή ο Εθνικός τα τελευταία λεπτά ρίχνει πάρα πολύ ψηλά για να πετύχει το γκολ της νίκης. Στη φάση με τον Ελμπάρα μπορούσαμε να το πάρει και το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να δώσω, εννοείται ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την ομάδα μας, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Πραγματικά κάνανε εξαιρετική δουλειά και να ευχηθώ και καλή συνέχεια στον κόσμο και στον εξωτερικό συνέχεια του πρωταθλήματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.